Η εξέταση για καρκίνο του εντέρου μπορεί να σώσει τη ζωή σας. Όταν εντοπιστεί νωρίς, 9 στις 10 περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του εντέρου αυξάνεται από την ηλικία των 50 ετών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Αυστραλοί μεταξύ 50 και 74 ετών θα λαμβάνουν ταχυδρομικά ένα δωρεάν πακέτο εξέτασης κάθε 2 χρόνια. Άτομα που έχουν κάνει την εξέταση λένε ότι είναι γρήγοροι, καθαροί και ευκολότεροι από ό,τι περίμεναν. Θα λάβετε ένα φάκελο με ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε την εξέταση. Θα έχει το έντυπο στοιχείων συμμετεχόντων, 2 καλύματα της λεκάνης, τα οποία μπορείτε να διώξετε μετά τη χρήση τραβώντας το καζανάκι, 2 σωληνάρια συλλογής δείγματος, ένα τσαντάκι με φερμουάρ, ένα προπληρωμένο απαντητικό φάκελο και εύκολες οδηγίες. Η εξέταση ψάχνει για όρατα ίχνη αίματος στα κόπρανά σας, που μπορεί να είναι σημάδι καρκίνου ή προκαρκινικής ανάπτυξης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συλλέξετε 2 μικροσκοπικά δείγματα από 2 ξεχωριστές κενώσεις. Συλλέξτε τα 2 δείγματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα ή το συντομότερο δυνατόν. Πάρτε ένα σωληνάριο συλλογής δείγματος και γράψτε στη λευκή ετικέτα το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία λήψης του δείγματος. Τοποθετήστε το σε μικρή απόσταση από την τουαλέτα. Ουρίστε και ξεπλύνετε την τουαλέτα. Στη συνέχεια πάρτε ένα από τα αποστηρωμένα επιστρώματα λεκάνης και βάλτε το πάνω από το νερό της λεκάνης. Αυτό θα συγκρατήσει τα κόπρανά σας. Μόλις κάνετε κόπρανα, το επόμενο βήμα είναι να ανοίξετε το σωληνάριο συλλογής δείγματος περιστρέφοντας το πράσινο πόμα. Ξύστε με την άκρη του στυλεού ξυλάκι που συνδέεται στο πόμα σε διαφορετικά σημεία της επιφάνειας των κοπράνων. Χρειάζεται μόνο ένα μικροσκοπικό δείγμα μικρότερο από ένα κόκο ρυζιού. Βάλτε το στυλαιό πίσω στο σωληνάριο συλλογής και κλείστε το πόμα. Ανακοινήστε πάνω κάτω το σωληνάριο αρκετές φορές. Μην το ανοίξετε ξανά. Τώρα μπορείτε να τραβήξετε το καζανάκι της τουαλέτας κανονικά. Το επίστρωμα της λεκάνης είναι βιοδιασπάσιμο. Τοποθετήστε το σωληνάριο στο τσαντάκι κλείνοντας το φερμουάρ και αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος. Το ψυγείο είναι ιδανικό, αλλά μην παγώσετε το δείγμα. Όταν είστε έτοιμοι να πάρετε το επόμενο δείγμα, επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το δεύτερο σωληνάριο συλλογής. Αυτό μπορεί να γίνει την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα ή το συντομότερο δυνατόν. Μόλις τελειώσετε, κλείστε το φερμουάρ στο τσαντάκι που περιέχει τα 2 σωληνάρια και τοποθετήστε το τσαντάκι στο ψυγείο. Τώρα είστε έτοιμοι για το τελικό βήμα. Συμπληρώστε το έντυπο συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στον προπληρωμένο απαντητικό φάκελο μαζί με το τσαντάκι που περιέχει τα 2 δείγματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τη λίστα ελέγχου στο πίσω μέρος του φακέλου πριν το σφραγίσετε. Γράψτε το όνομα και τη διεύθυνσή σας στο πίσω μέρος του φακέλου και υπογράψτε το μπροστινό μέρος. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποστείλετε τα δείγματα μέσω ταχυδρομείου εντός 24 ωρών, αν μπορείτε. Τα ταχυδρομικά τέλη είναι δωρεάν. Τα δείγματα μπορούν να επηρεαστούν από τη θερμότητα, οπότε βεβαιωθείτε ότι δεν τα αφήνετε σε ζεστό αυτοκίνητο ή στον ήλιο. Γι' αυτό το λόγο είναι καλύτερα να μπορείτε να τα πάτε σε τοπικό ταχυδρομείο το συντομότερο δυνατό μόλις τα βγάλετε από το ψυγείο. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ταχυδρομικό κουτί της Australia Post, μπορείτε να τα ρίξετε αργά το απόγευμα πριν από τις 6 μετά μεσημβρίας. Τα δείγματά σας θα σταλούν στο εργαστήριο και τα αποτελέσματά σας θα σας σταλούν σε περίπου 2 εβδομάδες. Εάν λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι δεν βρέθηκε αίμα στα δείγματά σας. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα άλλο μέχρι την επόμενη εξέτασή σας σε 2 χρόνια. Όμως, αν παρουσιαστούν συμπτώματα εντωμεταξύ, μιλήστε στο γιατρό σας. Εάν λάβετε θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης, αυτό σημαίνει ότι στα δείγματα βρέθηκαν ίχνη αίματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλες αιτίες εκτός από τον καρκίνο και είναι σημαντικό να δείτε το γιατρό σας για να το διερευνήσετε. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης, καλέστε το 1800 930 998.